Το καινούργιο εφεύρημα ήταν μια επιστολή η οποία γράφτηκε πριν από 8 μήνες στο πλαίσιο εκείνης της εποχής και παρουσιάστηκε σαν χτεσινή από δημοσιογράφους οι οποίοι κατά παράβαση κάθε δημοσιογραφικής διοντολογίας απέκρυψαν το ότι την έγραψα πριν από 8 μήνες. Και από μια επιστολή 5 σελίδων που είναι προφανές ότι αναφέρεται στο πολιτικό σκηνικό και λέει ότι διεφθαρμένοι δεν είναι οι Έλληνες, είναι οι πολιτικοί μας διεφθαρμένοι. Ήταν μετά από τα ταξίδια που έκανε ο Πρωθυπουργός και έλεγε ότι διοικώ ένα κράτος διεφθαρμένων. Τότε γράφτηκε. Και ήθελα να πω ότι υπάρχουν αξιοπρεπείς, σοβαροί Έλληνες οι οποίοι έχουν μεγαλουργήσει όπου και αν πήγαν στην Οικουμένη. Αλλά στην Ελλάδα δεν μπορούν, γιατί ο γήπας της παρασυνοκρατίας τους τρώει κάθε μέρα το σηκώδιο. Αυτό λοιπόν παρουσιάστηκε τώρα, σκόπιμα τα παπαγαλάκια απομόνωσαν μία φράση από 5 σελίδες και παρακαλώ και προκαλώ κάθε ακροατή να τη βρει αυτή την επιστολή, κυκλοφορεί ευρέως, να τη διαβάσει για να καταλάβει γιατί δέχομαι τόνους λάσπης, τόνους χειδαιότητας. Δεν πίστευα ότι υπάρχει τόσο χειδαιότητα. Δεν το περιμένατε. Σοβαρά δεν το περιμένατε ότι από τη στιγμή που θα βγείτε με ένα 2,2 και θα διεκδικείτε την είσοδο στη Βουλή θα αντιμετωπίζατε τέτοια φαινόμενα? Με ένα ναι ή με ένα όχι, πριν σας πω καλό απόγευμα. Έβλεπα ότι υπάρχει προκαλυμμένη χειδαιότητα, αλλά αυτή πια είναι απροκάλυπτη. Δεν πειράζει, διαφήμιση μας κάνουν, εκτίθενται και όσο περισσότερο μας χτυπάνε, τόσο περισσότερο πεισμόνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Θάνος Τζίμερος, κυρίες και κύριοι. Δημιουργία ξανά. Sky 100,3. Κωνσταντίνος Μπογδάνος.